Καλημέρα. Ένας άλλος γλυκύτατος πατέρας έβγαλε τον ιό του για βορτούλα. Σε αυτή την ηλιόλουστη μέρα, όπου σήμερα ο καιρός βοηθάει. Δύο λόγια πείτε μας, αν μόνο αυτό προσφέρετε στη σύζυγο τη βοήθεια ή και στο σπίτι. Όχι. Προσπαθούμε όσο χρόνο διαθέτουμε και είμαστε στο σπίτι και εργαζόμαστε, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε για τη σύζυγο και τον μικρό της βοήθειας στο σπίτι, γιατί είναι και το μεγάλο με τον μικρό. Όπως μας είπαν και οι άλλοι πατεράδες εδώ, χαίρονται που το κάνουν, γιατί τα παλιά χρόνια δεν υπήρχε, μας είπε αυτό. Εντάξει, έχουν ανάγκη τα χρόνια, κάνουμε και οι δύο. Επομένως, όσο μπορούμε να συνεισφέρουμε περισσότερο, ακόμα καλύτερα. Για την υγεία και την ψυχική και των δύο. Και το πάνε και του πατέρα στο σπίτι, αλλά και του μικρού. Άρα σήμερα είστε μόνος με τον ιό. Άλλη μέρα παίρνουμε και τη σύζυγο. Όχι, μαζί. Απλά είναι. Και δύο λόγια για τον Άγιο Βαλεντίνο, όπου σε δύο μέρες είναι. Τι είναι αυτό που θα προσφέρετε στη σύζυγο? Κάθε μέρα πρέπει να γιορτάσουμε, όχι μόνο να έχουμε συγκεκριμένη μέρα. Αφού το έχουμε μία φορά του χρόνου, ας πούμε για τη μία φορά του χρόνου. Μία είναι παραπάνω ακόμα περισσότερο αγάπη και η σκέψη μου είναι πάντα στους αγαπημένους και δικαιώσεις στη σύζυγο. Και κλείνοντας, να είστε πάντα ευτυχισμένοι και αγαπημένοι. Αντωνία μου, καλημέρα. Καλημέρα. Μόλις είδα δύο πατεράδες, πραγματικά με ενθουσίασε αυτό το ότι πήραν τα παιδιά τους και για να βοηθήσουν την σύζυγο λίγο να ξεκουραστεί, τα έβγαλαν μία βορτούλα εδώ στην ηλιόλουστη μέρα όπου έχει σήμερα εδώ στο νησί της Κο. Πες μας και εσύ δύο λόγια, αν και ο δικός σου σύζυγος έχεις βοήθεια από εκείνον. Βεβαίως και έχω βοήθεια. Τις ώρες, ας πούμε, που δεν είναι στη δουλειά, πάντα με βοηθάει. Από τις δουλειές που δεν έχω προλάβει το πρωί, ας πούμε, πάντα αναλαμβάνει το παιδί, ώστε να μπορώ εγώ ή να ξεκουραστώ ή να τελειώσω τις δουλειές μου. Είναι πάντα πρόθυμος να το κάνω. Ανέκαθεν, από νεογέννητο δηλαδή που ήταν το παιδάκι, από μόνος του ήθελε να με βοηθήσει, χωρίς να το συζητήσω εγώ. Το βλέπω πολύ συχνά εδώ στο νησί της Κο και θα χαρώ πολύ να το βλέπω και σε όλη την Ελλάδα να βοηθάνε οι πατεράδες, να μην νιώθουν πίεση οι γυναίκες, γιατί κατά ψέματα υπάρχει κούραση. Εννοείται, δεν το συζητάμε. Όλες οι δουλειές και του σπιτιού και του παιδιού, γενικά όλα τα προβλήματα, που δεν τα λες και προβλήματα, είναι καθημερινές δουλειές που όλα είναι πάνω μας. Γιατί όπως το γενικό χέρι δεν μπορείτε να καθαριστεί το σπίτι, όλα περνάνε τα δικά μας τα χέρια. Οπότε οπωσδήποτε χρειαζόμαστε και τη θέλουμε αυτή τη βοήθεια και είμαστε πολύ χαρούμενοι ότι ευτυχώς τύχαμε σε τέτοιες πατεράδες. Γιατί υπάρχουν και πατεράδες που ίσως και να μην το κάνουν, αλλά εμείς είμαστε από τις τυχερές που βοηθάνε αρκετά οι πατέρες. Εγώ δεν μπορώ να το κρύψω, είμαι πολύ τυχερή. Έχω ένα σύζυγο τον οποίο και παρόλο τη δουλειά του, που είναι δύσκολη γιατί είναι η δουλειά του ταξιντζής, ναι. Πρέπει να κοιμηθεί, να ξεκουραστεί. Όμως εγώ νιώθω ασφάλεια γιατί γυρίζοντας από τη δουλειά μου τα βρίσκω όλα έτοιμα. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να γυρνάς και να βλέπεις ότι όλα είναι έτοιμα ή τουλάχιστον και τα μισά να είναι έτοιμα, είναι πάλι τεράστια βοήθεια. Άσε που μου λένε πόσο τυχερή είσαι. Αυτό όμως που νομίζουν ότι είμαι μόνο εγώ τυχερή δεν είναι. Υπάρχουν και άλλοι όπου έχουν τη βοήθεια. Έτσι είναι. Και οι εργαζόμενες μαμάδες επίσης χρειαζόμαστε λίγο παραπάνω βοήθεια, επειδή και να είσαι και 6 ώρες στη δουλειά, πάλι οι δουλειές πάνε πίσω. Οπότε να έχεις ένας μπαμπά σαν αυτά τα παλικάρια που πριν λίγο δείξατε, είναι μεγάλη η τύχη. Είναι, δεν ξέρω. Νομίζω ότι τον αγαπάς και λίγο παραπάνω τον άντρα σου, άμα τα κάνει όλα αυτά. Μπράβο. Κάθε μπράβο. Μέρα λίγο παραπάνω. Ναι, γιατί δεν υπάρχει γκρίνια. Εννοείται. Όταν η γυναίκα είναι κουρασμένη, θα πει εσύ ξεκουράστηκες, εσύ ξάπλωσες, εμένα με ρώτησες. Έτσι είναι. Έτσι. Έτσι είναι. Αντωνία, θα σε ευχηθώ καλή συνέχεια με τον όμορφο ιό σου σε αυτή την όμορφη ηλιόλουστη μέρα όπου έχουμε εδώ στο νησί. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσείς να είστε καλά. Καλημέρα, βρισκόμαστε εδώ στο νησί της Κο, κάτι που βλέπω και δεν θα μπορούσα να μην σε ρωτήσω. Είδα ότι έχεις βγάλει το παιδί σου για βόρτα. Αυτό είναι γιατί το θέλεις, αλλά και είναι και για μια βοήθεια για τη σύζυγο. Καλημέρα, εννοείται. Μας αρέσει να βγάζουμε τα παιδιά, να βοηθάμε τη γυναίκα. Η μάνα είναι πολύ δύσκολο όλο το έργο της. Έστω και μία και δύο ώρες και μισή ώρα που το παίρνουμε. Το έχεις καταλάβει ότι είναι δύσκολο έργο. Εννοείται, όλα τα τραβάει η μάνα για την αρχή. Εντάξει, μετά μπαίνουμε στο ρόλο και εμείς, μετά τα 3-4 που μεγαλώνει και το μωρό. Όσο μπορούμε, βοηθάμε. Τι άλλο είναι αυτό που προσφέρεις στο σπίτι, ποια βοήθεια? Εντάξει, προσέχω το παιδί, το ταΐζω όσο μπορώ, το αλλάζω, το κάνουμε μπάνιο. Μετά εντάξει, ζητάει τη μάνα του το μωρό. Όσο μπορούμε, βοηθάμε όλοι. Θα βάλουμε δηλαδή και λίγο σκούπα, θα βάλουμε το πλυντήριο.
Εντάξει, πλυντήριο δεν ξέρω να βάζω. Λίγο σκούπα μπορεί, λίγο τα πιάτα μία φορά την εβδομάδα. Ό,τι μπορώ κάνω εγώ. Δεν ξέρω αν σου είπε η μητέρα σου στα παλιά τα χρόνια, δεν υπήρχε αυτό. Ναι, ναι, μου έχει μιλήσει, καμία σχέση. Γι' αυτό τα σκεφτόμαστε αυτά. Και θέλουμε να βοηθήσουμε και τη μάνα και το παιδί. Είναι... Είμαστε μια άλλη γενιά. Σίγουρα δουλεύεις, είσαι και εσύ κουρασμένος, αλλά αυτό πάλι δεν το λες να καθίσεις ένα τραπέζι, να φας μόνο και να ξαπλώσεις και να αφήσεις τη σύζυγο να τα κάνει όλα. Όχι, όσο μπορώ βοηθάω. Είναι όλοι, πάρα πολύ ωραίο. Οι πατεράδες που, γιατί μιλάμε πολλοί πατεράδες, το ίδιο κάνουν. Όσο μπορώ, ο καθένας ό,τι μπορεί κάνει. Άρα παίρνετε οι φίλοι τα παιδιά, βγαίνετε τη σάρκα σας. Ναι, ναι, πίνουμε το καφεδάκι με τα καβρότσια έτσι βόλτα, ωραία. Οπότε έχει ωραία μέρα, βγαίνουμε έξω. Μια χαρά, όλα ωραία, όλα ωραία. Ευχαριστούμε και τα μωρά. Μια χαρά. Έρχεται και η μέρα του Βαλεντίνου. Ναι. Τι είναι αυτό που θα κάνεις τώρα τη σύζυγο. Θα το σκεφτώ ακόμα, αλλά κάτι θα βρω. Κάτι ωραίο θα βρω. Το πιο ωραίο δώρο φυσικά είναι τα παιδιά που σου έκανε. Εννοείται. Και έτσι ούτε το τριαντάφυλλο έχει αξία, ούτε το γλυκό. Ναι, όλα έχουν αξία, αλλά εντάξει. Το πιο βασικό είναι τα μωρά. Το σπίτι να είναι καλά. Αυτά. Εγώ θα σας Εγώ κλείνω, θα σας ευχηθώ αγάπη πάνω απ' όλα. Και πάντα μαζί. Εννοείται, εννοείται. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Κοσμά μου, καλημέρα. Μαζί με τον φίλο σου τον Μιχάλη πήρατε σήμερα τα παιδάκια σας και βγήκατε στην όμορφη πλατεία μας εδώ στο νησί της Κο, όπου και η μέρα βοηθά γιατί είναι ηλιόλουστη. Καλημέρα, είναι μια πολύ ωραία μέρα. Πιστεύω ότι είναι το καλύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε, να πάμε μια βόλτα με τα παιδιά μας. Ώστε να συνεισφέρουμε και στο σπίτι, πέρα από το οικονομικό, να ξεκουράσουμε και λίγο τη γυναίκα. Να βοηθήσουν λίγο παραπάνω. Αυτό είναι πολύ ωραίο να ακούγεται, γιατί όπως είπα και στον Μιχάλη, τα παλιά χρόνια δεν υπήρχε αυτή η βοήθεια από τους συζύγους, γιατί ίσως γιατί δουλεύανε πολύ και τώρα δουλεύουμε κακά τα ψέματα, αλλά τους άρεσαν να πηγαίνουν στα καφενεία, να έχουν και να λένε εμείς είμαστε άντρες, η δουλειά είναι της γυναίκας. Δεν μου άρεσε αυτό που το άκουγα παλιά, τώρα όμως δεν το βλέπω. Βλέπω ότι οι πατεράδες βοηθάνε και είναι πολύ όμορφο να δίνουν ένα χέρι βοήθεια σε σύζυγο. Σίγουρα, έχουν αλλάξει πολύ οι κυρίοι, είναι διαφορετικά τα πράγματα, είναι καταστάσεις, αλλά πιστεύω γιατί όχι, εφόσον υπάρχει ελεύθερος χρόνος πέρα από τη δουλειά, να κάνουμε αυτή τη μικρή βόλτα και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τη γυναίκα μας. Όπως είπα και στο Μιχάλη, είναι μόνο το παιδί ή βοηθάτε και περαιτέρω? Σίγουρα, όσο μπορούμε, εκεί που μπορούμε και ξέρουμε, να βοηθούμε το σπίτι, βοήθεια είναι. Δεν είναι δύσκολο να βάλεις μια σκούπα ή να πλώσεις ρούχα? Όχι, ναι, κακό δεν είναι. Ένα σπίτι είμαστε, τα μοιραζόμαστε όλα, οικογένεια είμαστε. Δηλαδή πιστεύω ότι πρέπει να προσφέρουμε στο μάξιμο. Και δύο μέρες πριν του Αγίου Βαλεντίνου σίγουρα θα πάρεις το δωράκι για τη σύζυγο. Ποιο είναι αυτό και με αγάπη φυσικά θα της το προσφέρεις. Σίγουρα, σίγουρα. Θα ακόμα το σκεφτόμαστε τι ακριβώς είναι. Θα δούμε και με βάση το οικονομικό budget να αγοράσουμε κάτι ικανοποιητικό για τη γυναίκα μας. Πάνω απ' όλα είναι η αγάπη. Σίγουρα, εννοείται. Αγάπη είναι πάνω απ' όλα. Και να ευχαριστήσουμε την Ελλήνα για όλα αυτά, πρώτα για το παιδί μας. Εγώ χαίρομαι πραγματικά που αυτό αντίκρισα, το να βλέπω δύο πατεράδες να βοηθάνε και να μας πούνε δύο λόγια και να παραμείνετε ενωμένοι με τη σύζυγό σας ως το τέλος της ζωής. Yeah.